Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η χρήση του όρου «μικρή επεμβατικότητα» στις ολικές αρθροπλαστικές έχει ευρέως διαδοθεί τα τελευταία χρόνια. Το ενδιαφέρον σε αυτές τις τεχνικές έγκυται στο ότι οι ασθενείς αναρρώνουν γρηγορότερα, η επέμβαση στα μαλακά μόρια ελαχιστοποιείται, η τομή μικραίνει και η αποκατάσταση είναι ταχεία. Μην ξεχνάμε ότι η αρθρίτιδα του ισχύου αποτελεί μία αναπηρική κατάσταση, η οποία με τον πόνο που προκαλεί, αλλά και με τη δυσκαμψία στην άρθρωση του ισχύου, ουσιαστικά υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών. Η ολική αρθροπλαστική έφερε την επανάσταση στην ορθοπαιδική. Σήμερα θα μιλήσουμε για μία νέα, ανέμακτη τεχνική μικρής τομής, ελάχιστης παρεμβατικότητας και άμεσης κινητοποίησης και αποκατάστασης στην ολική αρθροπλαστική του ισχύου. Κοντά μας να μιλήσουμε για το θέμα αυτό είναι ο κύριος Γεώργιος Δημάκης, χειρουργός ορθοπαιδικός, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Κύριε Δημάκη, καλώς ήρθατε. Γεια σας. Πριν ξεκινήσουμε, γιατρέ, να δούμε ποια είναι η ανατομία της άρθρωσης του ισχύου για να γίνει κατανοητό και από τον κόσμο. Καταρχήν, η άρθρωση του ισχύου είναι από τις μεγαλύτερες αρθρώσεις στο ανθρώπινο σώμα. Αποτελείται από μια κεφαλή, μια σφαιρική κεφαλή που λέγεται κεφαλή του ισχύου και ένα κυπέλιο, ένα κύπελο που είναι η κοτήλη. Η κοτήλη είναι εφαρμοσμένη στην λεκάνη μας. Αυτά τα δύο στοιχεία κουμπώνουν μεταξύ τους σαν μια σφαιρική άρθρωση. Τώρα πάμε να δούμε ποια είναι τα αίτια της φθοράς του ισχύου. Το βασικό αίτιο της φθοράς του ισχύου είναι η οστεοαρθρίτιδα. Είναι μια νόσος, η πιο συχνή νόσος που προσβάλλει την άρθρωση του ισχύου, που έχει να κάνει με τον αρθρικό χόνδρο. Ο αρθρικός χόνδρος κατά νησίδες και κατά κομμάτια αρχίζει και κατακερματίζεται. Αυτό είναι η αρχόμενη αρθρίτιδα. Σιγά σιγά αρχίζει όλη η άρθρωση να φαγώνεται και να φθείρεται, με συνέπεια να έχουμε πόνο. Ο πόνος είναι το βασικό σύμπτωμα της οστεοαρθρίτιδας του ισχύου. Άλλη μια αιτία που κατακερματίζεται ο χόνδρος είναι η μετατραυματική οστεοαρθρίτιδα. Μετά από ένα νεανικό χτύπημα ή κάποιο κάταγμα του ισχύου, δημιουργείται πάλι μια δευτερογενής αρθρίτιδα. Μια συχνή νόσος που δημιουργεί οστεοαρθρίτιδα, μάλλον αρθρίτιδα ή καταστροφή του χόνδρου, στην άρθρωση του ισχύου είναι και η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Είναι νόσος αυτοάνωσα νοσήματα ή νόσος του κολαγόνου. Αυτά τα τρία είναι τα βασικά κομμάτια, οι βασικές παθήσεις που δημιουργούν αρθρίτιδα κατά κερματισμό του χόνδρου της αρθρώσεως. Αν μιλάμε για οστεοαρθρίτιδα, κύριε Δημάκη, φαντάζομαι ότι μιλάμε για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που έρχεται η φθορά συν το γύρας, με την πάροδο των ετών, σωστά? Η φθορά έρχεται πράγματι με το γύρας, αλλά η έναρξη της αρθρίτιδας ξεκινάει από πολύ πιο νεότερες ηλικίες. Και σιγά σιγά η εξέλιξη μεγαλώνει και η φθορά μεγαλώνει και τότε έχουμε ακτινολογικά συμπτώματα σε πολλούς ασθενείς άνω των 75 χρονών, γύρω στα 70-80% των ασθενών. Και σε ανθρώπους άνω των 65 χρονών έχουμε βρει ότι το 50% πάσχει από αρχόμενη οστεοαρθρίτιδα ή εκφυλιστική νόσο. Θα μπορούσαμε ωστόσο να βρούμε την πάθηση αυτή σε άτομα μικρότερης ηλικίας? Θα μπορούσαμε αν είναι δευτερογενής η αρθρίτιδα. Μετατραυματική αρθρίτιδα ή κάποια ρευματοειδή αρθρίτιδα, κάποια άλλη παραμόρφωση που μπορεί να υπάρχει στο ισχύο, τότε ή συγγενείς δυσπλασίες, όπως λέγονται. Τα συμπτώματα εκτός του πόνου φυσικά, ποια είναι? Το κύριο σύμπτωμα είναι ο πόνος. Ο πόνος δεν έρχεται από τη μία μέρα στην άλλη. Ξεκινάει σταδιακά, ίσως διαρκεί από λίγες ημέρες έως και πολλούς μήνες. Mm-hmm. Το επόμενο σύμπτωμα είναι η δυσκαμψία της αρθρώσεως. Η άρθρωση αρχίζει και το μεσάρθριο διάστημα αρχίζει και κλείνει
Και τότε δεν μπορούμε να κάνουμε εξωστροφή, κάμψη και έκταση του, η εσωστροφή, κάμψη και έκταση του ισχύου μας. Να πάμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο σχετικό με την οστεοαρθρίτιδα του ισχύου, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε και να επανέλθουμε. Δυστυχώς, η άρθρωση του ισχύου είναι μία από τις πιο συνήθεις περιοχές ανάπτυξης οστεοαρθρίτιδας. Οστεοαρθρίτιδα σημαίνει φθορά της άρθρωσης και μπορεί να είναι πρωτοπαθής όταν οφείλεται σε άγνωστο αίτιο ή να είναι δευτεροπαθής, δηλαδή να είναι το αποτέλεσμα άλλης παθολογικής κατάστασης. Και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, η βαθυμιαία καταστροφή του αρθρικού χόνδρου. Εάν κάποιος παρατηρούσε τον οστεοαρθρητικό χόνδρο σε μεγένθηση, θα διέκρινε μία μαλάκυνση και ινιδισμό, ξέφτια, του χόνδρου στα αρχικά στάδια, ενώ στην προχωρημένη οστεοαρθρίτιδα, καταστροφή του και έλλειψή του σε διάφορες περιοχές, ώστε να υπάρχει απογυμνωμένο οστό. Αυτά προκαλούν την αύξηση της τριβής μεταξύ των δύο οστών αρχικά, ενώ στη συνέχεια τον σχηματισμό μικροκαταγμάτων. Οι βλάβες αυτές αποτελούν την έναρξη μια σειρά συνοδών βλαβών που συμβαίνουν στην ίδια την άρθρωση, αλλά και στις γειτονικές περιοχές και είναι υπεύθυνες για το αίσθημα του πόνου και δυσκαμψίας που βιώνει ο ασθενής. Η οστεοαρθρίτιδα, εάν είναι πρωτοπαθής, πλήττει κυρίως ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης των 50. Όταν όμως είναι δευτεροπαθής, τότε εμφανίζεται και σε μικρότερες ηλικίες, μερικές φορές και στην τρίτη δεκαετία της ζωής. Τα βασικά συμπτώματα είναι ο πόνος και η δυσκαμψία. Ο πόνος συνήθως γίνεται αισθητός στη βουβονική χώρα, δηλαδή στην πρόστια περιοχή της άρθρωσης και μπορεί να αντανακλά έως και το γόνατο. Εμφανίζεται κυρίως μετά από περιόδους έντονης σωματικής δραστηριότητας, ενώ σταδιακά γίνεται όλο και πιο συχνός ακόμα και στην ηρεμία. Όταν ο πόνος εμφανίζεται τη νύχτα και ξυπνά τον ασθενή από τον ύπνο, τότε συνήθως υπάρχει προχωρημένη οστεοαρθρίτιδα. Η δυσκαμψία, η δυσκολία δηλαδή στην κίνηση της άρθρωσης, γίνεται στην αρχή αισθητή, μετά από πολύ ωρή ανάπαυση. Αργότερα αυξάνεται προοδευτικά, φτάνοντας μερικές φορές στο σημείο να υπάρχει δυσχέρεια για τον ασθενή να φορέσει τις κάλτσες ή τα παπούτσια του. Στα αρχικά στάδια μπορεί ο ασθενής να κουτσένει. Το σημαντικότερο κομμάτι της διαγνωστικής διαδικασίας είναι η λήψη του ιστορικού και η κλινική εξέταση από τον ορθοπαιδικό. Ο ορθοπαιδικός θα πρέπει να κατανοήσει ποιος είναι ο βαθμός ανικανότητας που προκαλεί η πάθηση στον ασθενή και αν πραγματικά ο πόνος έρχεται από την άρθρωση του ισχύου ή κάποια γειτονική περιοχή. Στις πιο πολλές περιπτώσεις, μία απλή εκτενογραφία της άρθρωσης είναι αρκετή για να συμπληρώσει τη διάγνωση. Στα πρώιμα στάδια της νόσου, τα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με απλά συντηρητικά μέσα. Η ολική αρθοπλαστική ισχύου είναι ίσως η πιο επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στην ιστορία της ορθοπαιδικής, καθώς προσφέρει άμεση ανακούφιση από τον πόνο και γρήγορη κινητοποίηση του ασθενή από τις πρώτες μετεγχειρητικές μέρες. Η τεχνική αυτή αφορά στην αντικατάσταση της άρθρωσης του ισχύου με μία τεχνητή άρθρωση. Ουσιαστικά, αντικαθιστάται η μυριαία κεφαλή και η επιφάνεια της σκοτήλης με μεταλλικές προθέσεις. Ανήκει στις μείζονες ορθοπαιδικές χειρουργικές επεμβάσεις, εντούτοις με τη βελτίωση των χειρουργικών τεχνικών, αλλά και των μετεγχειρητικών πρωτοκόλων, έχει επιτευχθεί η άμεση κινητοποίηση του ασθενή. Έχει ελαχιστοποιηθεί η παραμονή στο νοσοκομείο και ο ασθενής είναι ικανός να βαδίζει με πατερίτσες την επόμενη του χειρουργείου και χωρίς πατερίτσες και χωρίς πόνο σε 6 εβδομάδες μετεγχειρητικά. Στο παρελθόν έχουν χρησιμοποιηθεί και άλλες χειρουργικές τεχνικές, οι οποίες είτε είναι σήμερα ξεπερασμένες, είτε αποτελούν αντικείμενο επιστημονικών αντιπαραθέσεων. Επίσης, υπάρχουν πολλά υποσχόμενες τεχνικές που βρίσκονται σήμερα σε πειραματικό επίπεδο με περιορισμένη ακόμη κλινική εφαρμογή. Η οστεοαρθρίτιδα είναι μια από τις πιο συχνές παθήσεις και όλοι στο σπίτι μας έχουμε από έναν άνθρωπο που πάσχει από οστεοαρθρίτιδα. Είναι μεγάλη η συχνότητα της οστεοαρθρίτιδος είτε και συνήθως προσβάλλει τις μεγάλες αρθρώσεις. Οι μεγάλες αρθρώσεις είναι το ισχύο και το γόνατο. Αρχίζει με πόνο,
και συνεχίζει να έχει δυσκαμψία, είτε το ισχύο είτε το γόνατο, και τέλος είναι η παραμόρφωση της άρθρωσης. Τότε στην παραμόρφωση της άρθρωσης είναι η βαριά οστεοαρθρίτιδα που χρειάζεται χρειάζεται χειρουργική επέμβαση. Και μιας και μιλάμε για χειρουργικές επεμβάσεις, κύριε Δημάκη, πάμε να δούμε τώρα τι είναι η ολική αρθροπλαστική ισχύου και με ποιο τρόπο βοηθάει τον ασθενή. Η ολική αρθροπλαστική του ισχύου είναι μια πολύ παλιά χειρουργική επέμβαση και έχει σώσει πάρα πολύ κόσμο από την αναπηρία, γιατί παλιά, όταν δεν υπήρχε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν αρθρίτιδα μέναν στο σπίτι και είχαν χάσει και την ποιότητα ζωής και ήταν κατακεκλημένοι. Εδώ και 50 με 70 χρόνια έχει ξεκινήσει η ολική αρθροπλαστική ισχύου και κάθε χρόνο και κάθε μέρα εξελίσσεται. Mm-hmm. Πλέον έχουν βρεθεί υλικά που είναι βιοσυμβατά με το οστούν και μπορούμε να μιλάμε για χρόνο που μπορούν να αντέξουν αυτά τα υλικά 20 και 25 χρόνια σήμερα. Η ολική αρθροπλαστική προσπαθεί να μιμηθεί, είναι μια τεχνητή άρθρωση που προσπαθεί να μιμηθεί την άρθρωση του ισχύου. Υπάρχει ένα στυλαιός από κράματα τιτανίου, υπάρχει ένα κεφαλάκι από είτε μεταλλικό κράματα τιτανίου είτε από κεραμικά. Τώρα τελευταία τίνει να χρησιμοποιείται πιο πολύ το κεραμικό κεφαλάκι και υπάρχει και η υποδοχή αυτής της κεφαλής που είναι η κοτήλη, η τεχνητή κοτήλη. Η τεχνητή κοτήλη έχει μια επένδυση εσωτερικά είτε κεραμική είτε από πολυεθυλένιο, όπως λέγεται το πλαστικό, και αυτή έχει μια βιοσυμβατότητα απέναντι στη λεκάνη, απέναντι στην παλιά κοτήλη, και πολλές φορές έχει ένα φιλμ γύρω-γύρω από την κοτήλη, από την τεχνητή κοτήλη, που λέγεται υδροξιαπατήτης. Αυτό είναι ένα στοιχείο που βοηθάει στην οστεοενσωμάτωση ακόμη πιο γρήγορα. Πριν την ολική αρθροπλαστική γινόντουσαν και πάλι επεμβάσεις, έτσι δεν είναι, γιατρέ? Τι ακριβώς γινόταν? Ακροτηριαστικές δυνατότητες είχαμε πριν την ολική αρθροπλαστική, είτε με οστεοτομίες, είτε με προσπαθούσαμε να διορθώσουμε τον άξονα του ισχύου, αλλά στον ασθενή παρέμενε ο πόνος, παρέμενε η δυσκαμψία, οπότε δεν είχαμε καλά αποτελέσματα. Και σας λέω ότι τον προηγούμενο αιώνα κάθε σπίτι είχε και από 1-2 κατάκητους κατακεκλημένους στο σπίτι. Ωστόσο, η οστεοαρθρίτιδα του ισχύου υπάρχει και τώρα και ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο. Όμως, λόγω του ότι τώρα μπορεί να θεραπευτεί, δεν είναι κλινήρες οι άνθρωποι. Σε αυτό μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ η βιοτεχνολογία, η εμβιομηχανική. Έχουμε γίνει πιο καλοί γνώστες της εμβιομηχανικής του ανθρώπινου σώματος και βέβαια οι χειρουργικές τεχνικές που πάντα εξελίσσονται και πάντα προσπαθούμε να είναι όσο το δυνατόν ελάχιστα επεμβατικές. Οι MIS χειρουργικές επεμβατικές χειρουργικές επεμβάσεις, που σημαίνει Minimal Invasive Surgery, και προσπαθούμε πάντα να κάνουμε λιγότερο κακό στα μαλακά μόρια και στους ιστούς του ανθρώπινου σώματος, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε με τα ίδια καλά αποτελέσματα τον ασθενή μας. Άρα λοιπόν η νέα επέμβαση, η AMIS, έχει να κάνει με την τεχνική, έχει διαφορετική τεχνική, έχει διαφορετικά εργαλεία, έχει διαφορετικά εμφυτεύματα, ενθέματα. Πού είναι η επανάσταση? Τα μοσχεύματα είναι τα ίδια που βάζουμε που είναι αποδεδειγμένα και εξελιγμένα τα καλύτερα, τα κράματα τιτανίου ή το πολυεθυλένιο με το κεραμικό. Αυτό που έχει να κάνει είναι η διαφορά της AMIS, έτσι λέγεται η ελάχιστα επεμβατική προσπέλαση στο ισχύο, Anterior Minimal Invasive Surgery, που σημαίνει ότι από μπροστά είναι πρόστια, ελάχιστα επεμβατική χειρουργική του ισχύου.
Τα μονοπάτια που έχουμε να διαλέξουμε στο ισχύο είναι πάρα πολλά. Μπορούμε να πάμε πλάγια, μπορούμε να πάμε οπίστια και μπορούμε να πάμε και από μπροστά. Η από μπροστά προσπέλαση, η πρόσθετη προσπέλαση δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό είχε αρχίσει στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Την είχε πρωτοεφαρμόσει ο Χόιτερ, ένας γιατρός, ένας ορθοπαιδικός χειρουργός. Βέβαια, η τεχνική και η εξέλιξη μας βοήθησε να έχουμε την μικρότερη τομή και την ελάχιστα επεμβατική τομή. Σε αυτό που διαφέρει με τις άλλες MIS τεχνικές ή με τις άλλες παραδοσιακές επεμβάσεις είναι ότι πάμε διά των μειών. Δεν κόβουμε ούτε αποθούμε τένοντες ή αποκολλούμε τένοντες, ούτε κόβουμε εμείς. Αυτό είναι πολύ βασικό για την αποκατάσταση του ασθενούς, γι' αυτό έχουμε και γρηγορότερη αποκατάσταση. Είναι πολύ βασικό για την αιμορραγία, έχουμε πολύ λίγη αιμορραγία, οπότε δεν χρειάζεται και μετάγγιση ο ασθενής τις πιο πολλές φορές. Και γενικά, επειδή είναι πρόσθετη η προσπέλαση και διατηρούμε και τον θύλακο, δεν έχουμε το φόβο της εξάρθρωσης του ισχύου. Η εξάρθρωση του ισχύου είναι μια επιπλοκή που ουσιαστικά στις οπίστιες και στις πλάγιες είναι ο φόβος του χειρουργού. Να εξαρθρωθεί το ισχύο σημαίνει ότι η κεφαλή βγαίνει έξω από το κυπέλιο, από την κοτήλη της. Αυτό είναι μια επιπλοκή που με την άμυς έχει μειωθεί στο 0,04%. Δηλαδή έχουμε φτάσει στην μηδενική επιπλοκή αυτής της επεμβάσεως. Είναι η αμύς η ενδεδειγμένη μέθοδος, γιατρέ, για το ισχύο μου? Θέλω να πω ότι είναι όλοι οι ασθενείς υποψήφοι για αυτήν την τεχνική, για αυτού του είδους την επέμβαση? Η άμυς σαν χειρουργική επέμβαση δεν έχει αντενδείξεις. Εκτός μπορούμε να το πούμε στις αναθεωρήσεις των ολικών αρθροπλαστικών. Δηλαδή κάποιος έχει κάνει πριν 10-15 χρόνια μια επέμβαση με την κλασική, με την παραδοσιακή μέθοδο, καλό θα είναι η αναθεώρηση να ξαναγίνει από την ίδια τομή, από τους ίδιους μυς που πήγαμε και βάλαμε τα πρώτα υλικά. Σε ορισμένες φορές οι μικροαλλαγές μπορούν να γίνουν και με την πρόσθετη προσπέλαση. Μήνυμα σαν επέμβαση ουσιαστικά δεν έχει. Αυτό εξαρτάται βέβαια και από την καμπύλη εκμάθησης του κάθε χειρουργού. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να είναι εξειδικευμένος ο χειρουργός. Αλλιώς, άλλα περιστατικά αναλαμβάνω όταν είμαι στην αρχή της καμπύλης εκμάθησης και άλλα περιστατικά αναλαμβάνω όταν έχω πλέον περάσει την καμπύλη εκμάθησης και γίνονται όλο και πιο μεγάλη γκάμα των περιστατικών. Σοβαρή αντένδειξη είναι όταν κάποιον ασθενή η γενική του κατάσταση, η φυσική του κατάσταση δεν το επιτρέπει. Αντένδειξη βέβαια έχει όχι μόνο για την άμυς, για την ολική αρθροπλαστική. Έτσι, δηλαδή προσπαθούμε να τηρήσουμε το ωφελέιν ή μη βλάπτην. Έτσι, αν μπορούμε βοηθάμε, αν δεν μπορούμε από το να κάνουμε κάτι κακό το αφήνουμε. Παραδείγματος χάρη σε μια βαριά καρδιακή ανεπάρκεια δεν χρειάζεται να υποστεί ο ασθενής κάποιο χειρουργείο ολικής αρθροπλαστικής, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτός ο άνθρωπος δεν έχει την ποιότητα ζωής. Γιατί την ποιότητα ζωής που είχε λόγω της καρδιακής ανεπάρκειας. Η ποιότητα ζωής είναι το πιο βασικό πράγμα που μπορούμε να βοηθήσουμε στον ασθενή. Ο πόνος και η δυσκαμψία τον καθυλώνει στο κρεβάτι, οπότε χάνει την ποιότητα ζωής. Αυτό προσπαθεί ο γιατρός και ο ορθοπαιδικός χειρουργός με την ολική αρθροπλαστική του ισχύου να την... Να το ανατρέψει, να το αναστρέψει. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτή την επέμβαση δεν φθήρονται με την πάροδο του χρόνου? Αλλιώς ξεκινήσαμε πριν 50 χρόνια και αλλιώς έχουμε φτάσει τώρα. Και κάθε φορά οι εταιρείες και η βιοτεχνολογία μας βοηθάει στο να φτιάχνονται όλο και πιο εξελιγμένα υλικά, όλο και πιο ανθεκτικά υλικά. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυτό που σας είπα, τα κράματα τιτανίου και
και το πολυεθυλένιο, το ισχυρό πλαστικό, που η φθορά τους δεν είναι τόσο έντονη. Δηλαδή έχουμε 20 έως 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο ασθενής πριν το χειρουργείο, ποια είναι? Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Καταρχήν να γίνει μια κλινική εξέταση από τον ορθοπαιδικό. Να έχει μια ακτινογραφία μαζί του. Πέραν της κλινικής εξετάσεως να δούμε την ακτινογραφία αμφάς της λεκάνης του ισχυού, να μετρήσουμε εκεί τις διάφορες οστεοτομίες που πρέπει να γίνουν και το τι υλικά θα μπουν και βέβαια το πιο βασικό να κάνει έναν προεγχειρητικό έλεγχο και ένα καρδιολογικό έλεγχο. Η αναισθησία τώρα είναι τοπική ή γενική? Έρχεται και η αναισθησιολογική, ο αναισθησιολογικός έλεγχος. Μέσα σε αυτές τις εξελίξεις της ιατρικής έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και η αναισθησιολογία. Δηλαδή πράγματα που πριν 10 χρόνια δεν μας επιτρεπόταν να κάνουμε, δηλαδή να σηκώσουμε άμεσα τον ασθενή από το χειρουργείο και να περπατήσει, τώρα με τη βοήθεια των αναισθησιολόγων και της αναισθησίας και την εξέλιξη των φαρμάκων, αυτό είναι εφικτό, γιατί ο ασθενής δεν πονάει. Δεν είναι μόνο ότι δεν πονάει επειδή δεν έχω κόψει εγώ τους μυς, είναι και ότι ο αναισθησιολόγος έχει κάνει την καινούργια αναισθησία, έχει κάνει την πιο εξελιγμένη αναισθησία, έχουμε κάνει τις διαιτήσεις, οπότε ο ασθενής αρχίζει και περπατάει από την πρώτη μέρα. Πόσο γρήγορα θα σηκωθώ μετά την επέμβαση, είναι η επόμενη ερώτηση. Από την πρώτη μέρα, αν το χειρουργείο γίνει το πρωί, το ίδιο απόγευμα, το ίδιο βράδυ μπορεί να σηκωθεί ο ασθενής με τη βοήθεια μιας βακτηρίας αγκώνος ή με τη βοήθεια του φυσικοθεραπευτή, μπορεί να κάνει τα πρώτα του βήματα. Πότε θα έρθει η ολική αποκατάσταση του ισχυού όμως? Η αποκατάσταση το πλήρως για να επανέλθουμε στις δραστηριότητες που είχαμε και πριν το χειρουργείο, χρειάζεται γύρω στο μήνα. Η εγχείρηση πόσες ώρες διαρκεί, γιατρέ, και από τι εξαρτάται ο χρόνος? Η διάρκεια κυμαίνεται μεταξύ μίας και δύο ωρών. Υπάρχουν τυχόν επιπλοκές και αν ναι, ποιες είναι? Οι σοβαρές επιπλοκές με την άμυς τις έχουμε περιορίσει και τις έχουμε μηδενίσει. Τις κλασικές ολικές αρθροπλαστικές επιπλοκές είναι μια σοβαρή επιπλοκή, είναι η θρομβοεμβολική νόσο. Έτσι, που σημαίνει ότι έχουμε κάποιο θρόμβο. Έτσι. Με το ότι κινείται άμεσα, η τομή είναι μικρή, δεν έχουν γίνει μεγάλες αποκολλήσεις ιστών, δεν έχουν κοπεί μυς και προφυλάσσεται βέβαια και με αντιπηχτικά, αυτό μηδενίζει την επιπλοκή της θρομβοεμβολικής νόσου. Το άλλο είναι το εξάρθρημα του ισχύου που σας είπα και προηγουμένως. Αν εξαρθρωθεί η τεχνητή άρθρωση, σημαίνει ότι ξαναμπαίνουμε χειρουργείο. Αυτό έχει μηδενιστεί γιατί η προσπέλαση είναι τέτοια που πηγαίνουμε από την μπροστά μεριά στο ισχύο, την κοτήλη την έχουμε ακριβώς απέναντι, έχουμε ράψει και το θύλακο, δεν κακοποιούμε ούτε το θύλακο ούτε τους μαλακούς ιστούς γύρω από την άρθρωση και την άρθρωση ουσιαστικά την κλείνει, εκτός ότι είναι σαν σφαίρα και μπαίνει μέσα στο κυπέλιο, την κλείνουν οι μυς. Οι μυς σταθεροποιούν την άρθρωση. Αν δεν έχεις κόψει τους μυς, άρα δεν έχεις και χαλαρότητα στην άρθρωση. Άρα είναι δύσκολο με αυτή την προσπέλαση να εξαρθρωθεί. Είναι μηδενικές οι επιπλοκές με αυτή την προσπέλαση. Τώρα, όσον αφορά στην μακροβιότητα της τεχνικής αυτής, αυτό από τι εξαρτάται, από τα υλικά που χρησιμοποιούνται? Εξαρτάται από τα υλικά. Όσο πιο σύγχρονα είναι τα υλικά, τόσο καλύτερη είναι η μακροβιότητα. Κατά δεύτερον, είναι από τον ίδιο τον ασθενή. Τι δραστηριότητες έχει? Με την ολική αρθροπλαστική άμυς μπορεί να επανέλθει σε όλες τις δραστηριότητες που έκανε μέχρι και πριν δημιουργηθεί η οστεοαρθρίτιδα. Βέβαια, δεν μπορεί να πάει να παίξει ποδόσφαιρο, επαγγελματικά εννοώ, έτσι. Δεν μπορεί να αθληθεί, να κάνει τζόκινγκ ό,τι έκανε παλιά, αλλά ένα γρήγορο περπάτημα μπορεί να το κάνει, γιατί όχι ότι δεν μπορεί σαν άθλημα ή φοβόμαστε κάτι, απλώς
καταπονείται πιο πολύ η άρθρωση. Αλλά μπορεί να γυρίσει στις συνηθισμένες του δραστηριότητες, στο τι έκανε, το κολύμπι που είναι πάρα πολύ καλό, η βάδιση, η ορειβασία, ό,τι μπορεί να κάνει, ό,τι έκανε ως τώρα μπορεί να συνεχίσει να το κάνει. Θα ήθελα να πάμε στο σημείο αυτό, να δούμε τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στον ασθενή η ολική αρθροπλαστική ισχύου ΑΜΙΣ και να επιστρέψουμε. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η μέθοδος ΑΜΙΣ στον ασθενή. Μειωμένος μετεγχειρητικός πόνος σε σύγκριση με συμβατικές χειρουργικές τεχνικές, η προσπέραση ΑΜΙΣ μπορεί να μειώσει το μετεγχειρητικό πόνο επειδή δεν κόβονται οι μύες. Συντομότερη αποκατάσταση. Η αποκατάσταση μπορεί συνήθως να αρχίσει ακόμη και την ημέρα της εγχείρησης. Η όρθια στάση και το περπάτημα με πατερίτσες μπορεί να αρχίσει αμέσως. Συντομότερη παραμονή στο νοσοκομείο. Η τεχνική ΑΜΙΣ μειώνει την παραμονή σας στο νοσοκομείο. Μικρή ουλή του δέρματος. Με την ΑΜΙΣ, η τομή του δέρματος είναι μικρότερη από μία τομή συμβατικής χειρουργικής επέμβασης και συνεπώς ο ουλώδης ιστός είναι μειωμένος. Ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες. Χάρη στην τεχνική ΑΜΙΣ, η επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες είναι ταχύτερη. Λιγότερη απώλεια αίματος. Η διατήρηση των μυών και των αγγείων μειώνει δυνητικά την απώλεια αίματος. Οι μεταγγίσεις είναι σπάνιες και ο σχηματισμός θρόμβων αίματος στα πόδια είναι δυνητικά λιγότερο πιθανός. Μειωμένος κίνδυνος εξάρθρωσης. Χάρη στην τεχνική ΑΜΙΣ, η διατήρηση των μυών βελτιώνει τη σταθερότητα του ισχύου σημαντικά. Ο κίνδυνος εξάρθρωσης είναι ελάχιστος και ο μετεγχειρητικός περιορισμός των κινήσεων που συνήθως συνιστάται σε άλλες τεχνικές δεν είναι απαραίτητος. Ανατροπή της χολότητας. Η ΑΜΙΣ χαρακτηρίζεται από μια χειρουργική τεχνική που προστατεύει τους διάφορους μύες, τα αιμοφόρα αγγεία και τα νεύρα που απαντώνται κατά την προσπέλαση της άρθρωσης του ισχύου. Ελαχιστοποιώντας τη βλάβη των μυών και των νεύρων, μειώνονται οι πιθανότητες χολότητας. Οι ασθενείς μπορούν να επανέλθουν στη φυσιολογική ζωή τους συντομότερα και μπορούν να ασκηθούν ξανά σχεδόν χωρίς περιορισμούς. Η πλειοψηφία μπορεί να οδηγήσει αυτοκίνητο μία εβδομάδα μετά την επέμβαση και γενικά μπορούν να επανέλθουν συντομότερα στη φυσιολογική τους ζωή. Τα πλεονεκτήματα της ΑΜΙΣ είναι μειωμένος μετεγχειρητικός πόνος για το λόγο ότι δεν γίνονται τομές στους μυς, μάλλον δεν κόβουμε μυς, δεν κάνουμε μεγάλες αποκολλήσεις. Δεν τραυματίζουμε νεύρα, ούτε ευγενή αγγεία, άρα η αποκατάσταση, ο μεταχειρητικός πόνος είναι σχεδόν μηδαμινός. Το επόμενο είναι η γρηγορότερη αποκατάσταση, εφόσον δεν έχουμε πόνο, εφόσον οι μυς λειτουργούν σωστά, εφόσον το ισχύο μας λειτουργεί σωστά, τότε έχουμε και καλύτερη, πιο γρήγορη αποκατάσταση. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η γρηγορότερη νοσηλεία. Ο μικρότερος χρόνος νοσηλείας. Ο μικρότερος χρόνος νοσηλείας συμβαίνει γιατί έχουμε γρηγορότερη αποκατάσταση, ο ασθενής δεν πονάει, δεν έχουμε μεταγγίσεις τις πιο πολλές φορές, λόγω του ότι δεν έχουμε αιμορραγία, δεν υπάρχουν άλλες επιπλοκές. Έτσι. Πολύ βασικό είναι ότι δεν έχουμε την χολότητα. Η χολότητα είναι... Για παράδειγμα, έχουν γίνει μελέτες στην Ελβετία και έχουν συγκρίνει την κλασική οπισθοπλάγια επέμβαση με την πρόσθια επέμβαση. Στο ισχύο έχουμε έναν πολύ βασικό μυ που λέγεται μέσος γλουτιαίος. Με την οπίσθια και με την πλάγια προσπέλαση, αυτόν τον μυ τον κόβουμε, το διηνίζουμε και τον κόβουμε. Έχουν κάνει μαγνητική μετά από ένα χρόνο στα χειρουργία, στο ισχύο των ασθενών που είχαν την οπισθοπλάγια προσπέλαση και, και μαγνητική στα ισχύα που είχαν την πρόσθια προσπέλαση. Στην πρόσθια προσπέλαση όλοι εμείς ήταν φυσιολογικοί και δεν είχαμε κανένα θέμα και λειτουργούσαν σωστά. Στην οπισθοπλάγια προσπέλαση ο μυς αυτός ο συγκεκριμένος που σας λέω ο μέσος γλουτιαίος είχε εινόδη εκφύλιση, δηλαδή είχε επουλωθεί, αλλά χωρίς να είχε τη δύναμη που δεν που είχε χωρίς πρώτη του χειρουργείου. Ναι, τη δύναμη που είχε πριν την επέμβαση. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος, μάλλον ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για την ΑΜΙΣ.
όπως και η δυσκολία να εξαρθρωθεί το ισχύο μας, το τεχνητό ισχύο, μας από την κοτήλη. Η νοσηλεία πόσο διαρκεί? 3 ημέρες. Βέβαια στην Αμερική το έχουν πάει λίγο πιο μπροστά και το έχουν κάνει one day σε ορισμένα ορθοπαιδικά κέντρα. Εκεί βέβαια παίζει ρόλο και η ασφαλιστική εταιρεία του κάθε ασθενούς και όσο μπορούν να αποφύγουν τα έξοδα. Κάτι αντίστροφο σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας όσον αφορά στο ασφαλιστικό. Οι ασφαλιστικές εταιρείες, ο δημόσιος ασφαλιστικός φορέας ζητά προκειμένου να σου καλύψει τα έξοδα να γίνει υποχρεωτικά εισαγωγή και παραμονή, εισαγωγή στο νοσοκομείο και παραμονή εκεί τουλάχιστον για μία μέρα, για μία νύχτα. Το οικονομικό γενικά είναι πολύ καλύτερο με την άμυση γιατί δεν επιβαρύνονται τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν επιβαρύνεται ο ίδιος ο ασθενής, δεν επιβαρύνεται το περιβάλλον του ασθενούς, γιατί ο ασθενής μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί από την πρώτη μέρα. Έτσι, οπότε δεν χρειάζεται στο σπίτι να υπάρχει κάποιος άλλος να τον προσέχει, κάποιος να τον βοηθήσει. Η αυτοεξυπηρέτηση είναι πολύ βασικό να μπορεί μέσα στο σπίτι του ο ίδιος ο ασθενής να. Και αλλάζει και η ψυχολογία του ιδίου. Έτσι. Σε περίπτωση, κύριε Δημάκη, που μελλοντικά δημιουργηθεί πάλι πρόβλημα στο ίδιο σημείο, μπορούμε να παρέμβουμε ή να προβούμε σε νέο χειρουργείο με την ίδια τεχνική? Και υπάρχει δυνατότητα να γίνει μερική αναθεώρηση. Δηλαδή, αναλόγως πού είναι το πρόβλημα, αν είναι στην κοτήλη ή αν είναι στο μυριαίο, τότε διορθώνουμε ένα από τα δύο κομμάτια ή μπορεί το κεφαλάκι να έχει φθαρεί, τότε διορθώνουμε μόνο το κεφαλάκι ή μπορεί να γίνει και ολική αναθεώρηση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε σήμερα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Με την ελάχιστη επεμβατική χειρουργική, η ολική αρθροπλαστική στο ισχύο εξασφαλίζει για τον ασθενή γρηγορότερη ανάρρωση, έλλειψη πόνου, αλλά κυρίως δεν υπάρχουν τραύματα και αιμορραγία. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.